Να δούμε τι μας έχει ετοιμάσει το αγόρι. Μυρίζει από το πρωί. Λέω, τι κάνει, Μπριάμ. Θεή μου, αυτή τη συνταγή τη λατρεύω. Τορτίγες, τι κάνεις. Τη λατρεύω. Μαγειρεύω τορτίγες. Είναι στην παρέα μας για ακόμη μία μέρα, όπως κάθε εβδομάδα, η εταιρεία Αλφα. Αλλά έχω κάνει μία συνταγή η οποία είναι εξαιρετική. Είναι σνακ. Είναι μεσημεριανό. Είναι βραδινό. Είναι πρωινό. Είναι αυτά που μου αρέσουν. Είναι αυτά που σου αρέσουν. Είναι για καλοκαίρι, είναι για χειμώνα. Πιάνει όλες τις εποχές. Εξαιρετική συνταγή. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Τορτίγες απλές, εύκολες και ωραίες. Πάμε να δούμε τα υλικά μας για να ξεκινήσουμε τη συνταγή μας. Θα τη στυλίξουμε έτσι ωραία, με λίγο ψαρονέφρι, πιπεριές, πολύχρωμες. Ένα ωραίο μείγμα μπαχαρικών που θέλω να το κρατήσετε αυτό το μείγμα μπαχαρικών. Να το έχετε. Πάμε να δούμε τα υλικά μας για να ξεκινήσουμε τη συνταγή μας. Τι θα χρειαστούμε στην αρχή. Βάζουμε 6 τορτίγες αλφα, 2 τεμάχια ψαρονέφρι. Συγγνώμη που σε διακόπτω, εδώ έχουμε το χαλβά, ήταν το χθεσινό. Το χθεσινό του Survivor, αυτό ήταν να δοκιμάσω λίγο. Που κάναν όλοι σαν τρελοί που το τρώγανε. Ωραίο. Πάγαμε και εμείς πριν εδώ πέρα, ναι, είναι πάρα πολύ ωραίος. Και είναι και πολύ γρήγορος, φαίει αυτός. Δηλαδή και εκεί πέρα ο σεφ Τάκης που τα μαγείρεψε, 180 βαθμούς, 25 λεπτάκια. Δεν έκανε και τίποτα ιδιαίτερο, μην νομίζεις. Λοιπόν, να δούμε τα υλικά. Πάμε να δούμε τα υλικά για να ξεκινήσουμε. 6 τορτίγες όπως είπαμε, 2 τεμάχια ψαρονέφρι, 2 κουταλιές σούπας ελαιόλαδο, 1 κόκκινη, 1 κίτρινη, 1 πράσινη πιπεριά. Θέλουμε χρώμα σε αυτό το φαγητό. Ένα μεγάλο κρεμμύδι που θα το κόψουμε ψιλοκομμένα. Και στη συνέχεια θέλουμε λίγο σκορδάκι, lime και θα βάλουμε 2 κουταλιές από το μείγμα μπαχαρικών. Ακόμα το μείγμα μπαχαρικών, Φέι, δεν το λέω, γιατί το μείγμα μπαχαρικών αυτό είναι εξαιρετικό. Θέλω να το δει λίγο ο κόσμος στη διαδικασία στην αρχή. Εμείς θα το φτιάξουμε. Εκεί είναι ένα μείγμα μπαχαρικών. Ήταν μυστικό, αλλά τώρα πια θα σας το πω, Φέι. Είναι εξαιρετική συνταγή. Είναι είτε για κοτόπουλο, είτε για χοιρινό, είτε για μοσχάρι. Πάμε όμως να ξεκινήσουμε. Έχω βάλει τις πιπεριές μου, τρίχρωμες πιπεριές λοιπόν, μαζί με λίγο κρεμμυδάκι. Όλα τα έχω κόψει με αυτόν τον τρόπο, Φέι, γιατί μετά πάνε και μαζεύουν και μπαίνουν μέσα σε κάθε μπουκιά που τρώμε. Έχουμε όλες αυτές τις γεύσεις. Περικλή μου, δες και από εδώ πώς θα γίνει. Αυτό που λέει που έχουν μαλακώσει, έχουν καραμελώσει. Βέβαια και το κρεατάκι του είναι, τι ωραίο που είναι στο ίδιο κομμένο, στο ίδιο σχήμα. Πολύ ωραίο. Όλα λοιπόν, κόβουμε τις πιπεριές μας, το κρεμμύδι και βάζουμε λίγο ελαιόλαδο σε ένα τηγάνι και τα σοτάρουμε. Εγώ το κάνω σε 2 τηγάνια εδώ πέρα, λόγω χρόνου τώρα. Απλά μπορείτε να το κάνετε στο ίδιο τηγάνι εσείς, βάζοντας πρώτα το ψαρονέφρι και το αφαιρούμε μετά και βάζουμε μετά τις πιπεριές. Δεν θέλει να είναι όλα μαζί. Αφαιρείς πάντα το κρέας όταν έχει. Ναι, για να μην μαλακώσει, να μην βγάλει πολλά υγρά, πρέπει να βγει σοταρισμένο, ωραίο, γιατί είναι και πολύ λεπτό και είναι συνταγή που σας παίρνει περίπου 5 λεπτάκια, δεν παίρνει περισσότερο. Το μαγείρεμα του κρέατος εδώ τελειώνει στο τηγάνι. Εκεί, επιτόπου. Και πόση ώρα θέλει. Όλη η συνταγή να θέλει 7 λεπτά. Δεν θέλει περισσότερο. Πάμε να δούμε τα υλικά. Τώρα έρχεται η στιγμή για να ρίξουμε το μείγμα μπαχαρικών. Κρατήστε το αυτό το μείγμα μπαχαρικών για να δούμε τι θα χρειαστούμε. Θα χρειαστούμε 2 κουταλιές του γλυκού αλάτι, 1 κουταλιά του γλυκού πιπέρι, 1 κουταλιά του γλυκού ζάχαρη, 1 κουταλιά του γλυκού κίμινο και πάπρικα καπνιστή, πάπρικα γλυκιά, όλα από 1 κουταλίτσα. Φέι, αυτό το μείγμα μπαχαρικών θα το ερωτευτείς. Το χρησιμοποιώ πάρα πολύ καιρό. Βλέπετε, τα έχω όλα μαζεμένα εδώ πέρα. Βάζουμε το αλάτι μας, την πάπρικα, τη ζάχαρη, το κίμινο, πιπεράκι και αυτό το μείγμα να ξέρετε ότι μπορεί να κρατήσει πάρα πολύ καιρό, να το βάλετε σε ένα γυάλινο βαζάκι. Μπράβο. Και το έχετε για οποιαδήποτε στιγμή θέλετε να μαγειρέψετε ό,τι θέλετε. Ακόμα... και έλα να σε κεράσουμε μια ωραία τορτίγια. Ακόμα και, Φέι, μπορούμε να το βάλουμε σε ένα κοκκινιστό φαγητό αυτό. Είναι εξαιρετική συνταγή. Θέλω να ρίξεις λίγο εκεί μέσα. Στις πιπεριές. Λοιπόν, στις πιπεριές, ναι. Όχι το κρέας, Και θα τα αναμίξουμε μετά όλα αυτά. Θα πάρει το χρώμα, θα πάρει το άρωμα, θα καμπουρδιστούν όλα αυτά τα μπαχαρικά μας. Κίμινο, πάπρικα. Πώς σου φαίνεται? Ωραίο. Τώρα να δεις που θα καμπουρδιστούν κιόλας και θα γίνει δουλίτσα. Τάσο, πρέπει να δοκιμάσεις. Είναι ουμ. Κάτσε να σου βάλω. Πρέπει να δοκιμάσεις. Λοιπόν, τα κάνω στην άκρη εγώ. Παίρνω τη συσκευασία, αυτή είναι εδώ πέρα που έχει κάνει κάτι πολύ πρωτότυπο η εταιρεία Αλφα. Έρχεται και σου λέει ότι κοίταξε να δεις, συνήθως όλα τα πακέτα όταν τα ανοίξουμε μετά στεγνώνουν οι πίτες. Έρχεται και σου λέει η Αλφα, κοίταξε να δεις τι θα σου κάνω. Θα σου βάλω αυτό εδώ πέρα το οποίο το ανοίγεις, χρησιμοποιείς
παίρνεις την πίτα σου και απευθείας το κλείνεις. Οπότε συντηρείς τις πίτες σου και δεν πρόκειται να πάθουν τίποτα ποτέ. Έχει πολλές γεύσεις, όπως είναι η κλασική, η γκριλ που είναι σχαριασμένη, βλέπεις σαν να είναι στη σχάρα, όχι σαν να είναι στη σχάρα, και έχει και την ολικής που είναι με λιναρόσπορο. Έχεις αφήσει πάλι το ντουλάπι ανοιχτό, Φεϊ. Θα μας φωνάζει ο Περικλής. Όλη η μονική εδώ μέσα, με τα ντουλάπια. Λοιπόν, ανακατεύουμε εδώ τα υλικά μας, με λίγο ελαιόλαδο λοιπόν, πιπεριές και κρεμμύδι. Στο άλλο τηγανάκι μας έχουμε το ψαρονέφρι, θα τα κάνω όλα τώρα ένα. Τι? Αντί να κάνω τόσο και μια φορά, βάζω σε τορτίγια κασέρι, γαλοπούλα. Ναι. Μα ναι, είναι εναλλακτικό. Ακριβώς. Και το βάζω στο φούρνο μικροκυμάτων. Τελειώς. Και έρχεται και λιώνει το τυράκι. Και είναι ωραίο. Είναι αντί για τόστ, ξέρεις, το περνάς σε άλλο level το τόστ. Και είναι και πολύ ελαφρύ. Καλά, snack φαντάζεις, face. Εντάξει. Όχι, είναι κάτι διαφορετικό. Αν δεν θέλεις να φας πολύ ψωμί, τρως μια τορτίγια. Ανακατεύουμε λοιπόν τα υλικά μας. Έχουμε βάλει όλα τα μπαχαρικά μας εδώ μέσα, οπότε δεν χρειάζεται να λατήσουμε, δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτα απολύτως. Αυτό που θα κάνω έτσι για να δώσω λίγο ένταση, Φέι, μπορώ να σβήσω με ένα λεμονάκι, με ένα lime, ό,τι θέλω. Μέσα λοιπόν. Τέλεια. Και τώρα πώς θα το κάνουμε εμείς, Φέι, ένα αυτό που λες και εσύ, ένα toast. Κοίταξε να δεις τι θα κάνουμε. Αυτά εδώ πέρα είναι έτοιμα, δεν θέλουν άλλο ψήσιμο. Τα βλέπεις. Γιατί αν το αφήσεις περισσότερο, θα λιώσουνε. Αν είναι εσύ που θέλεις να το πας, θέλεις να το δαγκώσεις, θέλεις να είναι λιωμένο. Οπότε σε αυτό το σημείο εγώ θεωρώ ότι είναι μια χαρά, ζωντανό, χρώμα, ωραίο. Και βάζω ένα τηγανάκι τώρα. Ένα τηγάνι έχω χρησιμοποιήσει μέχρι τώρα, εντάξει. Και ένα τηγανάκι γιατί πρέπει να λιώσει το τυράκι μας. Γι' αυτό είναι ωραίο έτσι που το έκανα. Ωραίο, ε. Ωραίο. Γι' αυτό είναι ωραίο. Έχω βάλει λοιπόν, έχω ανακατέψει τυριά, 300 γραμμάρια γκούντα, 300 τσένταρ, 300 μοτσαρέλα, ό,τι θέλετε εσείς. Όχι, τηγάνι, έχεις βάλει λάδι. Και τίποτα απολύτως. Τίποτα. Βάζω απλά την τορτίγια της αλφα, βάζω το τυράκι μου, θα έρθει και θα λιώσει αυτό τώρα και θα βάλω εγώ τα υλικά μου μέσα και από εκεί και πέρα προσθέτω ό,τι θέλω. Όπως έχω κάνει εγώ εδώ, έχω βάλει και αβοκάντο, έχω βάλει και ντοματούλα ψιλοκομμένη, ό,τι θέλετε εσείς. Και έχουμε και μια σαλτσούλα με γιαούρτι, επειδή θα είναι λίγο καυτερό αυτό που θα φάτε. Για να δούμε τη σαλτσούλα με το γιαούρτι. 300 γραμμάρια γιαούρτι, μισό λάιμ, φιλαράκι από κόλιαδρο, αλάτι, πιπέρι, πάπρικα και λίγο κρεμμυδάκι φρέσκο. Τώρα αυτό θα λιώσει, μέσα στο τηγάνι. Ναι, εννοείται. Βάζω και λίγο κρεμμυδάκι φρέσκο εδώ μέσα. Βάζω λίγο κόλιαδρο ψιλοκομμένο ή λίγο μαϊντανό, ό,τι θέλετε εσείς. Ιδιαίτερη γεύση. Δώρο θα δώσεις σήμερα. Βεβαίως και θα δώσεις δώρα. 5 τυχεροί, Φέι, θα κερδίσουν, κοίταξε εδώ, ένα καλάθι με προϊόντα της Αλφα. Και τις τορτίγες. Εννοείται, και από όλα. Και χαλβά να δώσουμε, από όλα. Τέλειος. Έτοιμος, από ό,τι βλέπω, χαλβάς. Σιμιγδαλένιος, το οποίο μπαίνει έτσι. Έτσι στο φούρνο, σε 180 βαθμούς και θέλει ακριβώς 25 λεπτάκια και έχει ένα χαλβά σιμιγδαλένιο. Τώρα για την περίοδο του Πάσχα είναι το ιδανικό, είναι νηστίσιμο. Οπότε δεν έχεις να κάνεις όλη αυτή τη διαδικασία που θέλει ο χαλβάς. 2, 10, 60, 25, 29, 630, 631. Και για το γιαουρτάκι είπες. Όλα αυτά τα υλικά. Όλα αυτά τα υλικά. Να τα δούμε λίγο εδώ. Βεβαίως να το δούμε. Όλα αυτά τα υλικά, γιαουρτάκι, λίγο κρεμμυδάκι φρέσκο, λίγο κόλιανδρο ή λίγο μαϊντανό, λίγο αλατάκι, λίγο πιπέρι. Τέλειο. Τέλεια, θα προσθέσω και λίγο λαδάκι και όλο αυτό πάω και το βάζω για να σου σβήσει λίγο την ένταση. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων λοιπόν από την Αλφα, μοναδικά φύλλα, πίτες παραδοσιακές χωρίς συντηρητικά, όλα αυτά όπως κάθε εβδομάδα μαζί μας. Ευχαριστούμε πολύ. 2, 10, 60, 25, 6, 29, 6, 30, 6, 31 για να σας στείλουμε τα ωραία τα πακετάκια.